Για το παρατηρητήριο είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Είναι ένας μόνιμος μηχανισμός που, στην περιφέρεια Κρήτης, ο οποίος παρακολουθεί τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό εδώ και περίπου ένα χρόνο. Θα συνεχίσει και για τα επόμενα χρόνια. Άρα υπάρχει κάτι, ένα εργαλείο σημαντικό, το οποίο θα επιτρέψει να υπάρξουν οι σωστές παρεμβάσεις εκεί που είναι μεγαλύτερη ανάγκη, ανά περιοχή είναι και ανακοινωνική ομάδα. Οπότε είναι κάτι το οποίο είναι καινοτόμο και κάτι πολύ χρήσιμο που δεν υπήρχε ως τώρα. Οπότε και τα στοιχεία που έχουμε πλέον από εδώ και πέρα για τα θέματα αυτά, τις στόχες και του κοινωνικού αποκλεισμού, θα είναι σε τοπικό επίπεδο. Θα υπάρχουν στοιχεία δηλαδή και ήδη υπάρχουν, τα οποία μπορείτε να βρείτε και στο site του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης, αλλά και να παρακολουθήσουν όσοι θέλουν μαγνητοσκοπημένη την ημερίδα που είχε γίνει στις 19 Νοέμβρη και παρουσιάσει τα στοιχεία αυτά αναλυτικά, και θα τα δουν και από τους, από τις επιστημονικές ομάδες που έχουν και την ευθύνη αλλά και την εξειδίκευση να τα ερμηνεύσουν και να τα παρουσιάσουν. Χαίρομαι που το ξεκινήσατε έτσι, για να ξέρει κάποιος που μπορεί να βρει αυτή την πηγή της πληροφορίας. Ναι, φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός. Παρακαλώ, ναι, πάρα πολύ. Ναι. Ωραία. Σε σχέση με αυτό που λέγατε για τις συντάξεις, στο οποίο είχε αναφερθεί ο κύριος Βαμβακάς, ναι, φαίνεται από τα στοιχεία που παρουσίασαν οι επιστήμονες στην ημερίδα, με επιστημονικά ρεύματα τον κύριο Παπαθεοδόρου Χρήστο, ο οποίος είναι καθηγητής κοινωνικής πολιτικής στην Πάντιο, αλλά συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Κρήτης στην προκειμένη συνεργασία που έχουμε με το παρατηρητήριο. Φαίνεται ότι το μεγαλύτερο μερίδιο, το μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης της στόχης στην Κρήτη το καλύπτουν οι συντάξεις. Δηλαδή οι άλλες κοινωνικές μεταβιβάσεις, όπως λέγονται, οι οποίες είναι παροχές, επιδόματα να το πω έτσι, άλλα επιδόματα, δεν συμβάλλουν σημαντικά στην μείωση της στόχιας στην Κρήτη. Αυτό ισχύει και για την Ελλάδα, αλλά και για την Κρήτη το βλέπουμε σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή να φανταστείτε αν οι συντάξεις μειώνουν τη φτώχεια κατά 33 μονάδες ποσοστιαίες, ενώ τα επιδόματα έχουν μια πολύ μικρή συμμετοχή, κατά 5 μονάδες μειώνουν τη φτώχεια. Που σημαίνει ότι ο κύριος όγκος, η στήριξη των φτωχών πέφτει, ο κύριος όγκος του προβλήματος ή της αντιμετώπισης φτώχειας είναι στις συντάξεις. Και πολλοί ηλικιωμένοι που έχουν μια σύνταξη στηρίζουν και νεότερους ανθρώπους, ας πούμε, στα νοικοκυριά. Αυτό το βλέπουμε, νομίζω ότι είναι, το βλέπουμε και σε εμπειρικό επίπεδο. Σωστά, και δεν χρειάζεται απλά και μόνο το ποσοστό. Σωστά το λέτε. Ναι, το βλέπουμε να συμβαίνει δηλαδή. Και υπάρχει και μια τεράστια εξάρτηση πια του πληθυσμού από του νεότερου πληθυσμού από τους πληθυσμούς σε μεγαλύτερη ηλικία λόγω των συντάξεων. Άρα θα πρέπει να βρεθούν κάποιες άλλες λύσεις εκεί, κάποιες άλλες πολιτικές που είναι κυρίως αναπτυξιακές, έτσι, στην αντιμετώπιση της φτώχειας και του αποκλεισμού στην Κρήτη, και όχι μόνο στην Κρήτη, και στην Ελλάδα, όπως είπαμε, γιατί υπάρχουν αντίστοιχη εικόνα, υπάρχει και σε επίπεδο εθνικό. Αυτό είναι το πρώτο σε σχέση με το τι συμβολή έχουν οι συντάξεις και τι συμβολή έχουν τα επιδόματα στην καταπολέμηση της φτώχειας, που είπαμε τα επιδόματα και πάλι δεν έχουν τόσο μεγάλη συμβολή. Άρα θα πρέπει να αναπτυχθούν άλλες παρεμβάσεις και άλλες πολιτικές εδώ, πιο αναπτυξιακές. Σε αυτές εντάσσονται, για παράδειγμα, υπηρεσίες προσχολικής αγωγής. Φέρνω κάποια παραδείγματα δηλαδή, έτσι, που αφορούν τους βρεφονηπιακούς, νηπιακούς σταθμούς, αλλά και όχι μόνο την προσχολική αγωγή, και τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, που είναι σημαντικά στο να υποστηρίξουν και τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών, αλλά και να συμβάλλουν στην αγωγή των παιδιών και στο μέλλον τους. Και φυσικά και υπηρεσίες που παρέχονται και για τη φροντίδα ηλικιωμένων, που επίσης υποστηρίζουν τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών, γιατί αποδεσμεύουν πόρους που παρέχονται δωρεάν αυτές οι υπηρεσίες. Έτσι, στη λογική που παρέχονται δωρεάν, αποδεσμεύουν πόρους από το νοικοκυριό, και το νοικοκυριό μπορεί να επενδύσει να καλύψει άλλες δαπάνες του νοικοκυριού. Και επίσης να αποδεσμεύσει και τα άτομα από τη φροντίδα ηλικιωμένων, από τη φροντίδα παιδιών, και να τους υποστηρίξει στο να μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι ένα παράδειγμα πολιτικών που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν ή να δοθεί έμφαση εκεί. Και φυσικά οι υπηρεσίες οι οποίες έχουν να κάνουν με την πρόνοια, δηλαδή υπηρεσίες όπως τα κέντρα κοινότητας των Δήμων, που είναι πολύ σημαντικές και νέες υπηρεσίες και έρχονται σε επαφή
με τον πολίτη και τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει στην πρώτη γραμμή, γιατί τα κέντρα κοινότητας καλύπτουν σχεδόν το σύνολο των Δήμων της Κρήτης, σχεδόν δεν καλύπτουν όλους τους Δήμους, αλλά ένα πολύ μεγάλο μέρος, που μπορούν αυτοί, εκεί να γίνει διάγνωση αναγκών στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και να διασυνδεθούν. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να γίνει η διασύνδεση αυτών των υπηρεσιών με τον τομέα της απασχόλησης και με τα τοπικά και με τον ΟΕΔ, αλλά και με τοπικά προγράμματα αναπτυξιακά που θα δώσουν έτσι μια προοπτική ένταξη στην εργασία και ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας σε κάποιες κοινωνικές ομάδες. Τώρα, σε ό,τι αφορά το προφίλ των ομάδων που αντιμετωπίζουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, βλέπουμε ότι μέσα από τα κέντρα κοινότητας υπάρχουν κάποια στοιχεία που δείχνουν, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις σχετικά με το ότι άτομα μέσης ηλικίας, γύρω στα 45 έτη, αντιμετωπίζουν ζητήματα οικονομικής δυσχέρειας και όχι μόνο. Είναι άτομα τα οποία μπορεί να είναι είτε άνεργοι είτε και φτωχά εργαζόμενοι. Να εργάζονται δηλαδή και τα χρήματα που, με τα οποία αμείβονται να μην επαρκούν για να καλύψουν τα πάνες καθημερινές. Επίσης από την άλλη έρευνα του κ. Παπαθεοδόρου αναδείχθηκε ότι τα μονομελή νοικοκυριά επίσης αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα φτώχειας και τα παιδιά. Οπότε είναι κάποιες ομάδες που πρέπει να τις δούμε πιο συστηματικά. Και σε ό,τι αφορά ένα δείκτη που ονομάζεται δείκτης ηλικής αποστέρησης, εκεί τα ποσοστά είναι αρκετά υψηλά. Δηλαδή. Αυτός ο δείκτης δείχνει τις πραγματικές συνθήκες διαβίωσης των οικοκυριών. Ναι. Δηλαδή ανεξάρτητα από τα χρήματα που μπορεί κάποιος να παίρνει, αν υπαρκούν αυτά τα χρήματα για τη συνολική του διαβίωση, την καθημερινή του διαβίωση. Λοιπόν, το ποσοστό αυτό για την Κρήτη είναι 30% στην ηλική αποστέρηση, που δεν μπορεί να καλύψει τρία στοιχεία που θεωρούνται σημαντικά για την ευημερία των κοινωνιών. Θα σας πω ποια είναι αυτά. Το 30% των οικοκυριών. Ναι, το 30%, 30,6%. Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 31,8%. Είμαστε λίγο καλύτερα από τον εθνικό μέσο όρο. Αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, το ποσοστό αυτό είναι στο 12%. Μάλιστα. Η έντονη ηλική αποστέρηση, γιατί είχε διαβαθμίσει αυτό, η έντονη ηλική αποστέρηση στην Κρήτη είναι 15,7%. Ο εθνικός μέσος όρος είναι 15,1%. Αλλά ο όρος Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 είναι 5,5. Είναι τριπλάσια η έντονη ηλική αποστέρηση στην Ελλάδα και στην Κρήτη. Και όσο πηγαίνουμε πιο πάνω σε ακραίες μορφές ηλικής αποστέρησης, στην Κρήτη είναι 5,8, στην Ελλάδα είναι 6% και στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 είναι 1,9. Μάλιστα. Όπως είπατε πριν από λίγο, θα το χρησιμοποιήσω, κυρία Βλασάκη, άλλη μια φορά. Εμπειρικά ο καθένας από εμάς, μέσα από το σπίτι του και τον περιγυρό του, ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει και πόσο δύσκολα τα φέρνει βόλτα. Αλλά να που αυτή η παγκόσμια έρευνα μας έδεισε την δυνατότητα για άλλη μια φορά να δούμε τα δικά μας τα δεδομένα και το πώς πραγματικά κρίση, οικονομική κρίση και στη συνέχεια πανδημία μας έχουν φέρει τα πάνω κάτω και πραγματικά μας έχουν φέρει σε ένα άλλο επίπεδο διαβίωσης, έτσι ώστε να μην μπορούμε να βιοποριστούμε ουσιαστικά με όλα τα υπόλοιπα τα οποία αναφέρατε. Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ηλική αποστέρηση, να σας πω κάποια στοιχεία που αφορούν το όσο τι δεν μπορούμε να καλύψουμε. Γίνεται, επιγραμματικά όσο έχουμε πιο, χρόνο. Ναι, ναι. Μέσα σε 2 λεπτά. Ναι. Αδυναμία κάλυψη έκτακτων αναγκών, 45,4%. Αδυναμία διακοπών μιας εβδομάδας το χρόνο, 39,1%. Αδυναμία πληρωμής δανείων λογαριασμών κοινής ωφέλειας και ενοικίων, 25,1% στην Κρήτη. Εκεί έχουμε και μεγαλύτερο ποσοστό από τον εθνικό μέσο όρο. Και κάποια άλλα, αδυναμία επαρκούς θέρμανσης στο σπίτι, 17,3%. Και κάποια άλλα πιο καταναλωτικά αγαθά, που δεν θα σας τα πω αναλυτικά γιατί θα χάσουμε χρόνο. Και τώρα όσον αφορά συγκεκριμένες περιοχές, γιατί υπάρχει και ένα καινοτόμο εργαλείο που έχει δημιουργηθεί από μια επιστημονική ομάδα με επικεφαλή στον κύριο Αράπογλου Βασίλη, που είναι καθηγητής κοινωνιολογίας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχουμε φτιάξει κάτι πολύ καινοτόμο, το οποίο το έχουν αναπτυγμένες χώρες, αλλά δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα. Αυτό που έχουμε κάνει εδώ στην Κρήτη είναι πολύ πρωτοποριακό. Έχουμε χαρτογραφήσει την φτώχεια και την ηλική αποστέρηση στην Κρήτη σε χάρτη γεωγραφικό και θα μπει και στο GIS Crete.
όπου εκεί φαίνεται κάποιες περιοχές που αντιμετωπίζουν πολλαπλές μορφές αποστέρησης. Και έχουμε εντοπίσει λοιπόν κάποιους θύλακες αποστέρησης, όπως λέγονται, χωρικούς, κυρίως μέσα στο Δήμο Ηρακλείου υπάρχουν τέτοιες περιοχές, και στο νότιο, κεντρικό και ανατολικό άξονα της Κρήτης. Κάποιες περιοχές που είναι αγροτικές, άρα έχουμε θύλακες αγροτικούς και θύλακες αστικούς, που πρέπει ο καθένας από αυτούς να δούμε τι ακριβώς ανάγκες έχει και πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα σε αυτές τις περιοχές. Και υπάρχουν και διαφορετικά χαρακτηριστικά αποστέρησης μεταξύ αυτών των δύο διαφορετικών χώρων, αστικών και αγροτικών περιοχών.